Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είχαμε μία απρόσμενη επίσκεψη στο στούντιο της τηλεόρασης Κρέτα. Δεν θα πούμε περισσότερα, θα τους δώσουμε το λόγο, διότι θα πρέπει και εμείς να καταλάβουμε από αυτήν την παρέμβαση. Ορίστε. Τρίτη ανακοίνωση της Ανοιχτής Συνέλευσης Αναρχικών Αντιεξουσιαστών Ηρακλείου. Δεν είναι τυχαίο ότι η ανακοίνωση της εξάρθρωσης τρομοκρατικής οργάνωσης συνέπεσε χρονικά με την ανακοίνωση της υπαγωγής ελληνικής οικονομίας στον έλεγχο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Ένα χτύπημα που δεν θα πλήξει τους βιομήχανους, τους τραπεζίτες και τα λοιπά παράσιτα της κοινωνίας, αλλά αντιθέτως τις πιο αδύναμες ομάδες και την εργατική τάξη. Αργεντινή, Βολιβία, Αιθιοπία, Ταϊλάνδη, Σουδάν είναι χώρες οι οποίες δέχτηκαν την επιτροπία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου με δραματικά αποτελέσματα στο βιωτικό επίπεδο του πληθυσμού τους. Υπάρχει όμως μια σημαντική λεπτομέρεια η οποία δείχνει σε τι πολιτική κατάσταση βρίσκεται αυτή τη στιγμή η Ελλάδα. Η πλειοψηφία των χωρών που ενεπλάκησαν με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ήταν χώρες που προερχόταν από στρατιωτική δικτατορία με διαλυμένο κοινωνικό ιστό και με ακραίες οικονομικές ανισότητες. Παρομοίως, αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα βιώνουμε μια δημοκρατική χούντα η οποία κάτω από το σοσιαλδημοκρατικό μανδύα διακυβέρνησης περνά μέτρα εργασιακά, περικοπές, ασφαλιστικό, συντάξεις που και οι πιο συντηρητικές κυβερνήσεις δεν κατάφεραν ή δεν τόλμησαν να τα προωθήσουν. Η κυβέρνηση μέσω των ΜΜΕ καλλιεργεί ενοχές σε όλους για τα σκάνδαλα και τις κομπίνες που σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν από το κράτος και τη Βουλή όλα αυτά τα χρόνια. Τη στιγμή που οι διάφοροι γυρολόγοι, ρουφιάνοι δημοσιογράφοι στα ΜΜΕ, μέσα μαζικής εξαπάτησης, παραπληροφορούν και σκεπουλάρουν σχετικά με τα χάλια της οικονομίας και τις θυσίες που πρέπει να γίνουν από τους μεροκαματιάριδες και τους απολυμμένους, το ελληνικό κράτος ζητιάνος κάνει πανάκριβες αγορές σε γαλλικές φρεγάτες και γερμανικά αεροπλάνα αξίας πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ και ενισχύει τις υπερκεδορφόρες τράπεζες αυτό το μήνα με 16 δισεκατομμύρια ευρώ από την τσέπη μας. Να δώσουμε τέλος στις απάτες, είναι αγωνιστές, δεν είναι τρομοκράτες. Με τη δολοφονία του Λάμπρου Φούντα στις 10 Μαρτίου του 2010 ξεκινάει η επόμενη επιχείρηση μετά την υποτιθέμενη εξάρθρωση της συνωμοσίας πυρήνων της φωτιάς με σκοπό τον αποπροσανατολισμό της κοινωνίας από την οικονομική κρίση που επακόλουθα έχει την εξαθλίωση των κατώτερων κοινωνικών στρωμάτων αλλά και την ανάκτηση του καταρακωμένου γοήτρου της εξουσίας. Ο οπλισμός που βρέθηκε πάνω στο Λάμπρο, σε συνδυασμό με την πολιτική του ταυτότητα και τη θέση που έχει πάρει ως αναρχικός απέναντι στον κόσμο της εξουσίας, αρκεί για τη δημιουργία ενός κακογραμμένου σεναρίου τρομοϊστερίας. Το κράτος ορκίζεται να πατάξει την τρομοκρατία και για να δείξει παραγωγή έργου, τουλάχιστον σε αυτόν τον τομέα, μετά από ένα μήνα απεγνωσμένης προσπάθειας, απλώνει το μακρύ του χέρι για να παίξει το χειδαιότερο χαρτί του. Όλα τα ΜΜΕ αναπαράγουν ψευδείς διαρροές με τους μπατζοσυντάχτητους. Κατά αυτό παράδειγμα, η ανύπαρκτη τηλεφωνική επικοινωνία ανάμεσα στους αδίστακτους δολοφόνους που γελούν βλέποντας μικρά παιδιά να ανατινάζονται. Τα υποτιθέμενα στοιχεία προσβάλλουν την νοημοσύνη της κοινής γνώμης, διαδίδοντας πως πρώην φυλακισμένος για τοποθέτηση βόμβας, ενώ τον ακολουθεί ουρά στρατιάς από αστυνομικούς εδώ και 15 χρόνια. Το μόνο που δεν βρίσκουν βέβαια σπίτι του είναι φωτεινή επιγραφή «Είμαστε τρομοκράτες». Φίλοι και σύντροφοι του Λάμπρου, μετά τις απειλές του Χρυσοχοΐδη και της παρέας του, Μπακογιάννη, Λάος κλπ, βγάζουν βόλτα τα όπλα τους στην Αττική και πηγαίνουν στον Ημιτό για σκοποβολή με σκουριασμένες σφαίρες. Και ενώ η αστυνομία τους παρακολουθεί σε αυτό το γεγονός, ψάχνει σε σπίτια σε ολόκληρη τη χώρα για τον οπλισμό τους. Και πόσα άλλα τραγελαφικά θα ακούσουμε και θα διαβάσουμε αυτές τις μέρες. Εν τέλει, όλες οι διώξεις βασίζονται σε κατασκευασμένα στοιχεία που δεν πείθουν ούτε τους πιο αφελείς, καθώς και σε αποτυπώματα που έχουν βρεθεί σε βιβλία και άλλα αντικείμενα που καμία σχέση δεν έχουν με ένοπλες οργανώσεις. Εμείς από την αντίπερα όχθη υψώνουμε το όπλο της αλληλεγγύης στους συντρόφους μας που είναι ενεργοί αγωνιστές και παρόντες σε κάθε κοινωνικό και αντικαθεστωτικό αγώνα ενάντια στους πραγματικούς τρομοκράτες. Στους τρομοκράτες της ζωής που ποινικοποιούν με κάθε μέσο τις προσωπικές σχέσεις και εκβιάζουν μέσω της καταστολής όποιον δραστηριοποιείται εναντίον σε αυτούς και στα αντικοινωνικά τους σχέδια. Εν όψη των όσων αναπόφευκτων, όσο και πρωτόγνωρων κοινωνικών εκρήξεων που έρχονται, ο ανεχηγός χώρος, σαν το πιο ριζοσπαστικό κομμάτι των αντιστεκόμενων αυτής της κοινωνίας, αποτελεί και τον πρώτο δέκτη της καταστολής. Το ιδεολόγημα της υποταγής, στο όνομα της εθνικής ομοψυχίας, για να γίνει αποδεικτός σε όλο και πιο φτωχούς υποκόους, πρέπει να επιβληθεί και με τη βία. Η ανθρώπινη αλληλεγγύη και η αντίσταση στις προσταγές των αφεντικών αυτού του κόσμου είναι η αντιπρόταση των αναρχικών σε όλη τη διάρκεια της ιστορίας. Και σαν τέτοια δεν καταστέλλεται. Πηγάζει από την ίδια την ύπαρξη του άδικου συστήματος, είναι σάρκα από τη σάρκα της κοινωνίας και θα στοιχιώνει για πάντα τα όνειρα των αφεντικών. Όσο υπάρχουν καταπιεσμένοι, θα γεννιέται από τις τάξεις τους η αναρχική πράξη και συνείδηση και θα αντιμάχεται τη βαρβαρότητα της εξουσίας μέχρι την ολική καταστροφή της. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι,
Αυτή ήταν η παρέμβαση των καταληψιών στο στούντιο του Κεντρικού Δελτίου Ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα, χωρίς κανένα άλλο σχόλιο. Εμείς θα συνεχίσουμε με την υπόλοιπη επικαιρότητα.